γονατίζουν λόγω αυξημένης νοσηρότητας στα νοσοκομεία της Πάφου και της Λεμεσού, αλλά και ο ιδιωτικός τομέας. Νέα σοβαρή καταγγελία χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Δήμαρχο Φέδωνα Φέδωνος. Έκανε λόγο για ασθενή με εγκεφαλικό, ο οποίος παρέμεινε για 6 και πλέον ώρες σε φορείο στις πρώτες βοήθειες του νοσοκομείου Πάφου, γιατί δεν υπήρχαν κρεβάτια. Ασθενής με εγκεφαλικό από τις 2 το μεσημέρι είναι 8 και 45 το βράδυ. Είναι σε ένα φορείο στις πρώτες βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Δεν υπάρχουν κρεβάτια. Ντροπή. Μιλώντας στον Αντένα, εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΙΠΗ Χαραλόπος Χαριλάου παραδέχθηκε πως τα δημόσια νοσηλευτήρια είναι πλήρη και διαβεβαίωσε ότι ο συγκεκριμένος ασθενής έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Δεν υπήρχε διαθέσιμο η κλίνη. Γι' αυτόν τον λόγο έγιναν προσπάθειες για να μεταφερθεί σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια εντός ΓΕΣΥ, χωρίς όμως αποτέλεσμα, για τον λόγο ότι τα περισσότερα εξ αυτών ήταν πλήρης και κάποια τα οποία δεν ήταν κλήρες δεν διέθεταν την ειδικότητα του παθολόγου ως εφημερεύουσα. Σύμφωνα με τον κύριο Χαριλάου, τη δεδομένη στιγμή πνίγονται οι μονάδες εντατικής θεραπείας, καθώς υπάρχει αυξημένη ζήτηση. Πρώτου ΓΕΣΥ, το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας διέθεται μόνο 17 κλίνες μονάδας εντατικής θεραπείας και 6 κλίνες ΜΑΘ. Αυτή τη στιγμή διαθέτει 33 κλίνες. Έχουν αναπτυχθεί άλλες 10 κλίνες στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και έχουν αυξηθεί οι κλίνες από 8 σε 15 στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Άρα φαίνεται ότι όσον προχωράει ο καιρός υπάρχουν περισσότερες ανάγκες. Την ευθύνη για ανάπτυξη κλινών την έχει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας με τον ΟΚΙΠΗ να ζητά τον καθορισμό των απαιτούμενων κλινών για την επόμενη δεκαετία και την ετοιμασία πλάνου ώστε να μην υπάρχουν ελλείψεις που δημιουργούν και προβλήματα.